Πολύ ωραία πόλη Βουδαπέστη. Έλα, ρε Σταυράκι, καλώς όρισες. Πολύ ωραία πόλη, φίλε. Ωραίο μοντέλο είσαι πάντως. Περνάνε 20 μέρες, να πάω στην Ευρώπη, τσακώνει στα αεροπλάνα. Έτσι, στέλνουμε και μήνυμα, φέρει το διπλό γιατί επενδύσαμε ψυχή και σώματι. Δεν σου απάντησα. Όχι, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά. Ναι. Αυτές οι γελίες απαντήσεις και έκανες μόνο τα αδύνατα. Ναι, άκουρα, τα δυνατά δεν βλέπω να κάνεις. Ναι. Πρόσεξε με, ρώτησες πριν παίξεις. Όχι, δεν είναι σχέση αυτό. Ρώτησες. Κανένα δεν θα το παίζω. Εγώ είμαι από τη φύση και θέση εγωιστής. Οι αποφάσεις είναι δικές μου. Ναι. Ότι όταν παίζεις ΠΑΟΚ θα με ρωτάς πρώτα. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο Θεός θα πάει και να ρωτάει τους αγγέλους αν θα κατέβει στη γη, αν θέλει να αλλάξει πάνω στον ουρανό. Σε αυτό το κομμάτι, ναι. Ποτέ, ξέχασέ το αυτό. Πάμε στην ουσία λοιπόν. Στην τώρα μασώνει έλεγα... μόνο ένα θαύμα, όπως λέει η Ελένα Παπαδοπούλου Ευρωπαϊκά. Τώρα πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ με το τι θα γίνει στον Bad Boys of Vidi. Δεν το κάνω. Όχι, όχι, αυτά είναι idea. Δεν το κάνω. Να αρχίσουμε. Ντρέπομαι. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, είναι χιλιοπομένα φαντάζομαι από το πρωί, θα τα είπατε καμιά 800 φορές. Ναι, ναι, ναι. Τραγικός κάκιστος ο ΠΑΟΚ, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, όλη σε κακή ημέρα, εκτός των φιλάθλων, γιατί είδα πολύ κόσμο, είδα παλμό. Και πολύ κανάλι για να μπουν. Και κανάλι οι άνθρωποι, οδύσσια κανονική πέρασανε. Ναι, ναι. Και η αστυνομία δεν είναι διαρρακτική. Δεν το συζητάς δηλαδή. Ναι, κάτσε να δούμε και κάτσε ναι, να δεχτούμε. Έλα ρε φίλε, τώρα τόσα χιλιόμετρα έκανα και ξέρω εγώ. Καλό βράδυ, γεια σας. Γεια σας. Ε? Αυτός που μας περίμενε στην είσοδο, θυμάμαι μια φορά στο Καραϊσκάκι είχε έρθει ένας αξιωματικός αστυνομίας και μας είχε πει. Του σκοτοξεφούσκοτο ή κανονικό. Ένα κτίνος και μας είχε πει με έναν πολύ. Σαν αυτό με το. Στο Ρόκι, εκείνο το Ρόσο. Όχι αυτόν που έχουμε. Ένας χειρότερος από αυτόν. Ναι. Θυμάμαι εκεί κοντομάνικο που κάμισο. Και ασφιχτιούσε το μανίκι. Εγώ, θέλει να φύγει, να σπάσει. Να σπάσει. Ναι. Ναι. Τα ποντίκια και όλα μαζεμένα ήταν, ναι, και όχι το ποντίκι. Και μας είχε πει με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, εγώ τώρα παίρνω τότε ήταν δραχμές. Καμιά 250.000 το μήνα. Δεν θα με σπάσει τα νεύρα. Δεν με σπάσει τα νεύρα. Τώρα καθίστε ήρεμα, δείτε το παιχνιδάκι και φύγετε. Είναι αυτό σε πλέον. Περίπτωση, λέει, που φύγετε από τις συμπεριφορές που θα πρέπει, που ξεφύγετε λίγο, θα υποστείτε τις συνέπειες. Και καταλάβετε μόνοι σας ποιες είναι οι συνέπειες. Ακριβώς. Εγώ πίστηκα εκείνη την ώρα. Αλλά έβλεπα τους άλλους λίγο. Δεν. Και κάπου στο 60 κάνουμε ένα ψηλό σαν σειρμά και τρώμε κάτι σούτ. Δηλαδή έφευγαν τις φαλιάρες. Δεν μπήκε με ρόπαλα και τέτοια αυτός. Μόνος του. Μόνος του. Κανονικά. Συνήλθαμε. Ήρθα, παιδιά, εδώ. Ναι, ήταν ένας τέτοιος χειρότερος από αυτόν. Εντάξει. Εκεί οπότε... στην είσοδο, εγώ συνήθως μανουριάζω γιατί δεν μας βάζετε, φέρε εδώ. Με τα μάτια μιλάμε εμείς, σας είπε. Σφακιανάκης. Ναι. Συνήθως μανουριάζω. Και μιλάμε τραγούδια. Όπως με το που έφτασα, μάλλον στο ξενοδοχείο κατευθείαν. Μου λέει check out 10 η ώρα. Τέλος που είπα τσαβούρα, άρχισα τα γνωστά. Άνω κάτω, το έκανα 12. Μα 12 είναι νόμος. Νόμος είναι νόμος. Αυτή όχι 10 λέει, γιατί είναι γκρουπ. Τι λέτε. Τι γκρουπ λέει. Καλά, πες να μην κοιμηθούμε καθόλου, βάλετε κάποιο άλλο και χρειάζεται τα διπλά. Και μπαίνετε κανονικά στις 4, μας κάνει και χάρη. Ποιες 4 μπαίνουμε, λέω. Και τα κάναμε. Αυτό δεν είναι 24 από τότε. Ναι, δεν είναι 24. Τα κάναμε μπουρδέλο. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Εκεί όμως που πήγα στο γήπεδο δεν τα έκανα. Με αυτόν εκεί μπροστά. Ήμουν πολύ επικοινωνιακός. Και έτσι πρέπει. Πρέπει στη ζωή σου να είσαι χαμελέτος και να προσαρμόσεις σε καριέρα στις καταστάσεις που είναι μπροστά σου. Ναι, εκεί λοιπόν η κατάσταση είναι απλή. Δεν κάνεις βλακεία με αυτό το κτίνος μπροστά σου. Τελεία λοιπόν. Τελεία. Ο ΠΑΟΚ όμως έκανε βλακεία για να μπούμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Έτσι. Τόσο χάλι, ρε φίλε. Τόσο πράγμα. Είναι ρητορική ερώτηση. Έψαχνα στο πρώτο ημίχρονο, στις θύμισες πίσω του μυαλού μου, έψαχνα δεξιά και αριστερά, αν είχα δει χειρότερο πρώτο ημίχρονο σε όλη μου τη ζωή. Έχει τελική προσπάθεια καμιά ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κρέσπο μια κεφαλιά σε ένα κόρνερ. Σε ένα κόρνερ που τι τις εστίες αυτές του αμερικάνικου του baseball δεν είναι κόρνερ. Όχι, όχι, είχε μια κεφαλιά σε πρώτο δοκάρι. Πέρασε προς τα πίσω. Αυτή είναι τελική. Έπεσα εντελώς έξω, διάβασα το μάτς χειρότερα δεν γίνεται. Δεν πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι δημιουργικός. Ήτανε χάλια χθες. Σε κάκιστη κατάσταση η αδυναμία μου, ο Ελ Καντουρί, ο οποίος φυσικά όλα ξεκίνησαν από αυτό το σύγχαμα στην αναμετάδοση που έκανε ο Παλομπαρίνη. Μου το άλλαξε το όνομα, ήθελε να δείξει πάλι να δείξουν τα δικά τους. Μας πέθανε στο Ελ Καντουρί, Ελ Καντουρί, ξέρεις εκεί το τόνο. Να δείξει εκεί διαφορετικότητα. Ναι. Δεν έχουν τι να κάνουν τώρα. Άνθρωπος με μουσική και τέτοιο, τον πήραν εκεί, τον έχουν πάει παντού. Έχει αλλάξει τη ζωή του. Τέλος πάντων, τα ίδια και τα ίδια. Πρόβλημα θεωρητικά, όχι θεωρητικά, ουσιαστικά είμαστε εκτός Ευρώπης. Έτσι, και συνεχίζουμε στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα και κύπελο. Αυτό είναι ο Νταργκάς, είναι σαφές πλέον. Μία ομάδα που δεν μπορεί να διαχειριστεί πολλές διοργανώσεις διαλέγει μία. Εγώ πίστευα, φίλε Σταύρο, φαντάζεσαι το όνομα σας, τόσο τρέλα στη ζωή μας. Φίλε μου Σταύρο, ότι ο ΠΑΟΚ είχε αυτή τη δυνατότητα, έπεσα έξω. Πίστευα ότι το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό και θα μπορούσε έτσι να φερθεί ανάλογα σε τέτοιες περιστάσεις.
διαψεύστηκα ικτρά. Εντάξει, δεν πειράζει, μαθήματα. Δηλαδή, δεν βάλαμε γκολ στη Βίντη σε δύο μάτς. Αυτό με τρελαίνει το μυαλό. Είναι το χειρότερο. Έτσι. Η ΑΕΚ, όταν έπαιξε με αυτή την ομάδα, πήρε αποτέλεσμα. Γελούσα εγώ μαζί τους. Έλεγα αν είναι δυνατόν. Με κόκκινη πήρε αποτέλεσμα. Μην τόσο παραμύθι και εσύ. Πήρε, γιατί όταν παίξανε 10 με 10, τον αποβλήθηκε ο Μπαγκασέτας. Ναι. Ωραία, τους πήρανε Φεράντζα. Και στο ΑΚΑ πρέπει να αποκλειστούν. Και αυτός ο προπονητής σου τελικά είναι μια χαρά. Διαχειρίζεται το υλικό του όπως πρέπει αυτός ο Φαλάκαβας. Το και είναι και φίλος μας. Από δάκινο μεχνούδι. Και όμως δικαιώθηκε. Είναι πολύ μυστήρια φάση να σε κερδίζει φίλος σου. Α. Ναι. Κοίτα, γιατί παραθέσεις είναι εντελώς μεγαλύτερες τότε. Πιο δυνατές. Σε πονάνε πιο πολύ. Ναι, γιατί. Δεν μπορείς και να μιλήσεις ελεύθερα. Πριν από τα δύο παιχνίδια ξέρω τι θέλει να κάνει. Ωραία. Πιστεύω ξέρει και ο ΠΑΟΚ τι θέλει να κάνει. Και δεν βρήκαμε λύση. Στα χθεσινά Γιώργο πάλι. Καλησπέρα σε όλες. Σοφάκι. Τώρα τη Σοφή νομίζετε δεν την καλησπέρισαμε. Χρόνια πολλά στο Νεκτάριο και στην Νεκτάρια να πούμε σήμερα. Να είναι χριστιανική παρέμβαση. Έτσι. Στους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα, στη σελίδα μας στο Facebook, ο Βασιλιάς, by Liber FM 107,4 και φυσικά Goldbet. Εγώ ένα παράπονο έχω να κάνω μόνο. Χθες για ένα παιχνίδι θα έχανα, ευτυχώς η Goldbet μου έδωσε cash out, έτσι, είχα δηλαδή έτσι μια ασφάλεια, αλλά τι ήθελα, ένα goal από την Arsenal, αυτό ήθελα μόνο. 0-0 φίλε, 0-0. Αυτό. Με το κεντρικό του αγώνα πιο τον τραυματισμό, τον εξωπραγματικά δύσκολο πλέον, τραυματισμό του Welbeck στον Αστράγαλο. Ο οποίος έχει πάλι έξω πολλούς στην καριέρα του. Ναι. Το παιδί έχει φάει τέτοια κατάρα και τέτοια μάτια, αυτός ο ψηλός, ο μαύρος, το Center Fox, ξεκίνησε τη Manchester United, στην Arsenal βρήκε την ηθάκη του, μπαινόβγαινε. Είναι καλός παίκτης. Είχε ρόλο. Και εθνική Αγγλίας, έτσι. Καλός παίκτης. Τώρα πάλι 6 μήνες, 7 έξω. Σίγουρα. Τι, σπάσιμο. Πολύ άσχημο. Δεν μπορώ να το δω. Εγώ δεν να τα βλέπω αυτά. Δεν αντέχω. Είμαι αυγουλάκι αυτό. Με αυτό όταν δεν πατάς καλά. Όταν δεν πατάς καλά. Και ο Βίλιν είναι έτσι την πάτησε. Δεν πατάει καλά. Χθες έγινε χαμός στα μάτς του Europa League. Έτσι. Άλλαντ άλλων. Δεν κέρδισε η Άρσεναλ την οποία την πίστευα σαν τρελός. Έτσι. Έκαναν δύο ανατροπές οι ρώσικες ομάδες, οι οποίες χάναν από το ημίχρονο και γυρίσαν στο δεύτερο. Οι Spartak τη Rangers σε ένα μάτσο το οποίο ακόμα βάζουν γκολ, 4-3. Mm-hmm. Τρεις φορές προηγήθηκε η Rangers. Τρεις φορές ισοφαρίστηκε. Ναι, και ανατροπή. Και ανατροπή. Mm-hmm. Το ίδιο και η Krasnodar, η οποία έπαιζε με τη Standard Liège, 0-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό. Εκεί οι Βούλγαροι με τους Κύπριους, λέγαμε η Λουτογκόβιτ με την Απόλλων Λεμεσού. Άστο, να είχαμε να λέγαμε. 0-0, βγάλαν τις αιστείες. Μπορείς ναι. Εσείς πώς θα μπουν εγώ. Οι Κύπροι είναι σφιχτοί, να ξέρεις. Ναι, οι Κύπροι είναι, κάνουν ό,τι όταν θέλουν. Όταν παίζουν εκτός Κύπρου είναι σφιχτοί. Οι Κύπροι κάνουν την ειδοποιώ διαφορά στο τομέα του στοιχήματος. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η άποψη δική μου και της εκπομπής γενικότερα. Σας την κλέβω και τη λέω. Ναι. Η Μπάγκερ του Λεβερκούζεν έκανε νίκη. Φυσικά μόλις δεν την ακουμάμε μας, κερδίζει. Ναι. Δεν πώς την ακουμπήσαμε 1-0 με τη Ζυρίχη. Έτσι. Μπέτις Μίλαν πολύ ωραίο μάτι ήταν αυτό. Προηγήθηκε η Μπέτις 1-0, ισοφάρισε η Μίλαν 1-1. Έτσι. Ήταν το αποτέλεσμα το οποίο δεν βόλευε τον Ολυμπιακό, ο οποίος ο Ολυμπιακός έκανε θρίαμβο δια περιπάτου. Εντάξει, με μένα έπαιζε. 5-1 με αυτήν. Ναι, επέμενε. Βέβαια, ένα πολύ ωραίο γκολ ο Χριστοδουλόπουλος. Έτσι. Mm. Ο άνθρωπος αυτός που τελειώνοντας, είπαμε το ποδόσφαιρο, θα κάθεται εδώ. Από εδώ δεν είναι, από τα. Το διαβατά. Από τα διαβατά. Και άντε να κάτσει απέναντί του και να τον πει όταν έχει παίξει στις τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Έχει παίξει, ναι. Γεγονός. Και στις τέσσερις. Και από παντού σιγά σιγά έχει βάλει το λιθαράκι του. Το μικρότερο λιθαράκι η Λάζαρε το έβαλε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, σε όλες τις άλλες έπαιξε ποδόσφαιρο τα περισσότερα. Έτσι. Στον ΠΑΟΚ όμως έφερε χρήματα στην ναι, ομάδα. Έφερε. Έτσι. Είπαμε, θα λέμε και τα καλά, θα λέμε και τα κακά. Τα ξέρουμε και τα Εργολάβη και τα Λίβερπουλ και τα Μπετόν Αυμέ. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε και τα Εργολάβων οικοδομών. Είχε και ένα ωραίο μάτς Euroliga χθες, Αρμάνι Μιλάνο. Αλλά η άλλη είναι η Τσεσεκά, δεν σταματιέται ποτέ. Και είπα, θα κάνει. Τι είπα, για πέρασε. Και τώρα ξεκινάει ένα τρίμηνο στοιχηματικό. Τα λέμε λίγο είναι εντάχει. Είναι η πιο ωραία αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος με διαφορά από τη δεύτερη. Θέλω να ρεφάρουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο ενδιαφέρουσα αγωνιστική. Σκονάκι. Δεν υπάρχει μισό παιχνίδι που να μην είναι οριακό. Να μιλήσουμε για το, τέτοια, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς θα λέει τη σκέψη. Ωραία, να πάμε τα ελληνικά τα μάτς. Εγώ πριν πούμε για τα ελληνικά τα μάτς, έχω κάνει μια δεκάδα, όχι να την προτείνω τη δεκάδα. Έτσι, θα την πάρει ο καθένας, θα βγάζει, θα βάζει. Ας ψάξει ο καθένας τη χημεία του. Ναι, μπράβο, μια δεκάδα. Μην έθεσαι έτοιμο το φαΐ. Μπράβο. Ωραία, ψάξτε να και λίγο, ναι. Λοιπόν,
Από το ελληνικό πρωτάθλημα βλέπω άσο τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Ναι, εγώ θα τοποθετήσω μετά 45. Είναι η ειδικότητά μου το πρωτάθλημα. Μόνο εκεί νιώθω πολύ. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι όλων των πρωταθλημάτων των μεγάλων. Η δεκάδα η δική μου. Ναι. Άσος λοιπόν Ολυμπιακός και 1.45 είναι 7.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής. Mm-hmm. 11 του μηνός. 11-11 του. Πολλά 11 άρια. Για όσους παίζουν τι αέρα. Δεν χαλάει το 1-1 εκεί. Συνέχισε. Πάμε παρακάτω. Πώς είπαμε το όνομά σου, Στάβασε. Αυτά. Πολύ δουλειά θες στο στοίχημα, ξέρεις. Πάρα πολύ δουλειά. Καλά. Να παίξω 45 λεπτό Παναθηναϊκό. Λοιπόν. Διπλό τη West Ham με στην Huddersfield. Ναι. Έτσι βέβαια. 10-11 του. Τι φράγκα δεν είναι. Σάββατο. Θα σε λέω και ποσοστό, φίλε μου. Πολύ οργανωμένο είμαι. 2-31 το διπλό τη West Ham. Mm. Έτσι όμορφο, γλυκό. Έτσι. Έχουμε ντέρμπι Λοδρέζικο, Κρίσταλ Πάλας Τότεναμ. Διπλό και την Τότεναμ. 1.84, 7.30 ώρα. Έτσι. 10 του μηνός, Σάββατο. Αύριο είναι Σάββατο, είναι κάποτε. Ωραία. Πηγαίνουμε λίγο στο Ισπανικό πρωτάθλημα μια βόλτα και στηρίζω εκεί την Άλαβες κατά τη Σόφη, Αλαβές κατά τον κόσμο. Ωραία. 1.81. Πού? Μέσα στην έδρα της. Ναι. Αλαβές σου έσκα. Ναι. Στηρίζουμε. Πάμε παρακάτω. 1.81. Καλή έδρα, να ξέρεις. Ναι, ρε, συμφωνώ. Ωραία. Λοιπόν. Βάσκη. Σεβίλη Εσπανιόλ. Ντέρμπι. Ντέρμπι πρωτοπόρων. Εσπανιόλ, η Εσπανιόλ είναι δεύτερη. Κάνει εκπληκτική πορεία. Ναι. Έτσι, γι' αυτό εγώ θα παίξω Σεβίλη, φίλε Σταύρο. Σεβίλη παίξε. Αλλά πώς ξέρουμε εδώ τώρα τι γίνεται. 1.71 και Σεβίλη. 11-11 το μάτς. Κυριακή. Επτάμιση ώρα. Έχεις δικαίωμα να παίξεις. Μα αυτό είναι η δημοκρατία, αυτό είναι το πολίτευμα. Αλλιώς θα είχαμε φασιστικές νοοτροπίες, θα είχαμε χούντα, θα έλεγα αυτά είναι και τελειώσαμε. Εγώ λέω το δικό μου, θα πείσεις το δικό σου, θα παίξουν οι άνθρωποι τα δικά μου και τέλος. Απλά είναι τα πράγματα. Αν θέλουν να πάνε, ταμείο. Αν θέλουν μόνο να παίξουν και να φάνε τα δοκάρια τους. Να πω την αλήθεια, εγώ πάντα κάνω ένα μίξ από τους δύο. Κάνε μίξ. Κάνω ένα μίξ. Βεβαίως. Λοιπόν, παίζει η Αταλάντα με την Ίντερ στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Την Ίντερ την οποία την κυνηγάς ανελέητα, εγώ θα τη στηρίξω και λόγω ποσοστού και λόγω φαρμαρίσματος. Ίντερ λοιπόν και 2.51. 11-11 του και αυτό, μία μισή ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγο πριν τα ούζα, λίγο πριν τις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τα γνωστά. Έτσι. Και φίλε μου, πάω στο γερμανικό πρωτάθλημα, παίζει η Βέρντερ Βρέμις, γκολ-γκολ τη Βέρντερ και 1.50 και στο γαλλικό το πρωτάθλημα άσο την Τουλούζ. Άσος Τουλούζ. Και αυτά είναι τα μάτς από τα οποία μπορείτε να πάρετε, να διαλέξετε, να βγάλετε, να βάλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Έχω και ένα στοιχηματάκι ειδικό για την Εθνική Φτωχών. Έτσι. Πάμε την Εθνική Φτωχών. Χαρτίστρο, πολύ ωραία. Άκουστε. Μπορεί να μην βγει ποτέ αυτό. Αλλά είναι τεράστια τα ποσοστά και έχουν κάποιες ελπίδες. Κάποιες. Έτσι. Λοιπόν. Παίζει Μίλαν Γιουβέντους. Ντέρμπι μεγάλο στην Ιταλία. 10 πόντους διαφορά. 31 πόντους η μεγάλη κυρία. 21 η Μίλαν. Άσο-άσο της Μίλαν και 7,5 ποσοστό. Αυτό θα μιλάμε. Εδώ είναι για τα λεφτά τα λίγα που λέμε. Γι' αυτό λέμε. Κάνει μια ψιλοκυλιά η Γιουβέντους. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, πάμε. Ωραία. Αν και είδα το Γιουβέντους Μανιγιού. Over 4,5 την Arsenal με τη Wolves. Over 4,5 και 4,5 ποσοστό. Δύο ομάδες επιθετικογενείς. Θα γίνουν ευκαιρίες και οι δύο μαζέντες προστάσεις μας. Έχει 30 τελικές. Δεν υπάρχει αυτό που δεν έχει. Με 29 χάνω. Ωραία. 4,5 ποσοστό. Και παίζει το μεγάλο ντέρμπι στη Γερμανία η Dortmund με την Bayern Μονάχου. Μια Ντόρμουντ που είχε πολλά χρόνια να βρεθεί στην πρώτη θέση και τη δίνει τον άσο της 3-11. Υποτιμώντας είναι χαρακτηριστικά. Όχι, ρε, φίλε, παίζει τη φανέλα. Εντάξει. Ναι. Αυτά τα τρία μάτς, 7,5 επί 4,5 επί 3-11, δίνουν 105 ποσοστό. Ναι. Πετάς ένα γελίο 20 για να πάρεις 2.000 ή διαζευτικό ένα 10 για να πάρεις το αναλογικό. Έτσι. Ή μπορεί να θέλεις κάποιος να αγοράσεις τσίχλες και βάζεις 1 ευρώ και παίρνεις 105. Τι να πω, πόσο να κατέβω άλλο. Με έχει ισοπεδώσει, μην λες μεγάλα νούμερα. Ωραία. Πόσο, λοιπόν. Έτσι, τα είπαμε όλα μαζεμένα και θα αφήσω τελευταίο το match, το οποίο μπορείτε να το παίξετε μόνοι σας, μονή επιλογή. Έτσι, παίζει η Manchester City σε ένα μεγάλο ντέρμπι του Manchester με τη Manchester του United. Πέρσι αυτό το match από 2-0 ημίχρονο γύρισε σε 2-3. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι ο ορισμός του goal-goal και over. Αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πάμε στην Ελλάδα. Είπα τα στοιχηματικά, έτσι τα δικά μου, μελέτη πολλών ωρών. Χθεσινοβραδινή. Άσχετα που σας τα είπα σε 8 λεπτά εδώ για την οικονομία της συζήτησης και για την οικονομία του χρόνου. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα Ελλάδα να κάνουμε μια συζήτηση όμορφη και ωραία. Βήμα-βήμα. Όχι, να ξεκινήσουμε με την Τετάρτη, με το Σάββατο. Με το Σάββατο. Δεν είναι λογικό αυτό. Έχουμε 5 και 4. Ξεκινάμε. Λάρισα, Παζιάννα.
Εδώ λοιπόν, η πίεση που αισθάνεται η Λάρισα του Αλέξη Κούγια. Και τα ποσοστά να μας λες, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, ο Άσος είναι στο 2.15, το Χ στο 3.01 και το διπλό στο 3.82. Εδώ λοιπόν, η Λάρισα η πιεσμένη του Αλέξη Κούγια, με τον Μπας Γιάννενα του Πετράκη που δεν πάει πολύ καλά, θα καταλήξουν σε ένα στιγνό 1-1 τελικό. Σταύρο, μου άρεσε που είσαι τόσο μπροστά από την εποχή σου. Σκόρ, λες. Ναι. Δεν λες σημεία, λες σκόρ. Ναι. Σου λέω τη μορφή του αγώνα. Ναι. Και θα πάρουμε τα 3 φράγκα στο Χ. Χ, οπότε. Ξεκούραστα. Εγώ δεν το ακουμπάω αυτό το μάτς. Θεωρώ ότι είναι ανοιχτό. Ναι, γνώμη μου. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Ξάνθη Πανιώνιος. Η Ξάνθη, η οποία πιάνει με τον κόλο Μπαρμπούνια. Μπράβο. Αυτό εγώ το στηρίξω. Ναι. Έχει το χέρι σε εκπληκτική κατάσταση. Ο Πανιώνιος ταξιδεύει με αεροπλάνο μέχρι Θεσσαλονίκη και κάνει μετά 250 χιλιόμετρα σε λεωφορείο. Όχι πρώτη επιλογή, δηλαδή αυτά που δημοσιοποιείται για τις εκδρομές. Μήπως με αυτά που έκανε η Βουγιουκλάκη, τις βόλτες στην κόρη τη Σαλίστρια. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Ωραία. Ναι. Θα παίξουμε την Ξάνθη. Ξέρεις, είναι η Αλίκη στο ναυτικό. Εντάξει, δεν μπερδεύεις τον κόσμο εσύ και να προσπαθώ εγώ που τα κάνω στο άλλο να φτιάξω. Και συνέχισε λοιπόν. Ωραία. Την Ξάνθη την παίζουμε, τη βάζει άσο. Συμφωνούμε απολύτω. Πόσο είναι ο άσο. Και... Άσος. Στα δύο φράγκα. Ψηλό άσο είναι, 2.11. Ναι. Ψηλό μήνυμα. 2.15 είναι ο άσο. 2.15 είναι ο άσο. Αρκετά ψηλό. Σταύρο, να δει. Αυτό τώρα θα το θεσμοθετήσουμε από τώρα. Όποιο βρίσκει περισσότερα, έτσι θα γελιοποιεί τον άλλο στην εκπομπή τη Δευτέρα. Βεβαίω. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, απλά και μόνο. Έτσι. Σήμερα διαφωνώ με όλο το κουπόνι εκτό την Αλαβέ. Και τη Σεβίλη. Αυτά μου αρέσει. Τέτοιε δηλώσει. Σε κυνηγάω στο φάρμακο. Όλα θα τα πιάσω. Σώθηκα. Σώθηκα. Λεβαδιακό σώθη. Η ζωή μου είναι αυτή να είμαι κόντρα στο ρεύμα. Όλη την τζιμισκή από την παπά του πλευρά να πιάσω. Και εγώ να πηγαίνω κόντρα. Λεβαδιακό σώθη. Λεβαδιακό σώθη, εγώ φίλε, δεν το αποφεύγω. Δεν παίζω ομάδα με 6 μαύρου, 7 στην 11, το αποφεύγω. Πάμε παρακάτω. Και τόνισε ότι δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, εννοείται. Ακούμε μαύρη μουσική. ΑΕΚ Ατρόμητος. Εγώ θα πάω στα 6 φράγκα του Ατρομήτου. Και κλεισμένον το θύμα. Ναι, στο άδειο ΑΚΑ. Μια ομάδα που δεν χάνει και μια ΑΕΚ πιεσμένη. Και ένα διαιτητή που λέγεται ότι είναι αποφασισμένο να παίξει 50-50. Ωραία. Εγώ τα 6 πόσο δίνει το Ατρόμητο. Α, Ατρόμητος. 6.58. Τα 6.58 του Ατρόμητου δεν θα τα αφήσω. Ναι, δεν τα αφήσεις. Αδιάφορα. Ωραία. Εγώ την ΑΕΚ λοιπόν. Έχει ανέβει το ποσοστό στο διπλό. Πού πήγαμε. Στον Ατρόμητο. 7.03. 7.03. Είναι αρκετά ψηλό. Τα 7.03 του Ατρόμητου λοιπόν δεν θα τα αφήσω και ας τα χάσω. Να, έχεις δικαίωμα. Ποδοσφαιρικά είναι. Ναι, το σημείο είναι 2.20, 3 φράγκα το Χ και 4 το διπλό. Όταν μου το δίνεις 7, θα παίξω 7. Εγώ σε ένα άδειο γήπεδο, έτσι, που χάνει το, για μένα το παιχνίδι, χάνει το 80% της δυναμικότητάς του, δεν παίζω τίποτα. Ναι, απλά θα θυμηθούμε και ότι πέρσι ο Ατρόμητος κέρδισε και κλεισμένο το θυρών πάλι. Μπράβο. Ωραία. ΠΑΟΚ Πανετολικός, το 1-15 δεν το παίζει ούτε η μητέρα Τερέζα. Κανένας, ούτε ο Ιβάν το παίζει. Ούτε ο Ιβάν. Και πάμε στην μάχη του Δράμαλη. Το Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Ωραίο μάτσο. Ενδιαφέρον. Θα το ακουμπήσω εγώ. Μ' αρέσει. 3-42 άσος, 3-01 το Χ. Εγώ εδώ θα παίξω. Θα διπλό. Κάνω τρίπλα και θα παίξω τον άσο της Λαμίας. Mm. Έτσι, ποντάροντας στην εκπληκτική κατάσταση και στη διαφορετικότητα αυτής της ομάδος και στην απόλυτη γκίνια που δέρνει τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα τον αλλάξουμε εμείς την ιστορία του. Ίσως είναι ο καιρός, έτσι, παίζοντας πάρα πολύ καλά, να είναι στο βυθμό της βαθμολογίας. Mm. Τέλος. Το στηρίξαμε, το ξαναστηρίξαμε. Τη Δευτέρα ακόμα κλαίνουν οι άνθρωποι, τα μαντήλια τώρα στεγνώσανε. Mm-hmm. Έτσι με αυτό που έγινε με την Ξάνθη. Και παίζω άσο τη Λαμία. Εγώ δεν θα τα κουμπίσω, αν και βλέπω Χ. Αυτά τα τρίπλα, άσκε θα πει δεν θα τα κουμπίσω και θα μπει τη Δευτέρα. Θα βγει κανένα 0-0 και θα πει δεν το βρήκα. Δεν το βρήκα. Ναι, δεν το βρήκα. Δεν θα μετράει αυτό, θα είσαι ωραίο. Όχι, πώ ξέρει. Θα είσαι ωραίο. Πώ ξέρει. Λέω. Αυτά τα τρίπλα. Μπορώ να δει τι καλώ είμαι διπλωμάτη, άμα θέλω έτσι. Λέω. Άσο Χ 2 και τη διακοπή θα σε βρει. Δεν μετράει, είπα. Είπα δεν μετράει. Έτσι, σωστό. Είσαι κύριο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εσύ μπορείς να παίξεις ο άσος του άσου, ο άσος. Την ομάδα του Ευάγγελου Μαρινάκη. Εντάξει, με δίνεις βορά στον κόσμο. Εγώ παίζω στοιχηματικά, φίλε. 1.45 πόσο το δίνει. 1.45, ναι. Ναι, μακριά από μένα. Εντάξει, εγώ θα παίξω γκολ. Έχει και άντερ και over. Γκολ γκολ θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Γιατί θεωρώ ότι ο Δόνης θα βρει έναν τρόπο να τρυπήσει το αργό κέντρο άμυνας της ομάδας του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα πολύ δύσκολα η άμυνά του με το μαυρομάτι θα κρατήσει τον Ολυμπιακό χωρίς γκολ. Και πάμε στο δώρο της Δευτέρας που θα το πιάσουμε Δευτέρα. Καλά.
Αυτό, άστε, να ξέρετε κύριε, κρατήστε στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Πόσο είναι το Μάζι Δευτέρας? Ένα... Απόλλωνος Μύρνης Άρης, λοιπόν, ξεκινάει 7 η ώρα, Άσος 4.22, Χ 3.11, να ξέρετε, σε περίπτωση πάτε ζημιά, 2.01. Δευτέρα είναι η μέρα της ρέφας. Έτσι, σαν τον Άγιο Βασίλη θα έρθουμε. Ωραία, γιατί θα δώσουμε ένα μια διάδα σημείο. Εγώ τώρα, Ατρόμητο Απόλλωνα, τίποτα άλλο. Να βάλεις, φίλεξε 7.42. Ναι. 42 είναι πολύ καλά. Ναι. Ναι. Έχεις δικαίωμα, γιατί. Ναι, ωραία. Και θα πάω, θα ακουμπήσω λίγο τα ξένα. Τα ξένα. Εντάξει. Έχει ένα Cardiff Brighton στην Αγγλία που σαν να μου λέει βγαίνει ένα φωτάκι για το χ, παίξε χ, παίξε χ, ένα πράγμα. Εντάξει. Στάβω αυτή η Cardiff, να ξέρεις, ήδη προετοιμάζεται για τη δεύτερη κατηγορία. Είναι σε τραγική κατάσταση. Το ξέρω και η Brighton δεν είναι όμως τίποτα ποιοτικό. Δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Δεν είπα κερδίσει χ, είπα. Ναι, αυτό λέω, δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μην γίνει καθόλου το μάτς. Να πω ότι αυτή τη στιγμή το αυτή, 0-0. Οι αποδόσεις στο χ και στο διπλό είναι ίδιες. Είναι 3-12 και οι δύο. Και ξεκινάει ο αγώνας αύριο στις 2.30 το μεσημέρι. Υπάρχει ένα, το που λένε μου η Watford που όταν δεν κερδίζει. Φταίει μόνο η γκίνια της και όχι ποδοσφαιρικά κριτήρια. Παίζει τώρα με τη Watford, τέτοια τρέλα και τέτοιο κόλλημα. Πρέπει να τη δεις. Μπορείς να τη δω. Την έχω δει. Την έχω δει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε. Τι να κάνω. Μ' αρέσει. Ομάδα που μ' αρέσει να την παίξω. Και παίζει με τη Southampton το φάντασμα, η οποία δεν βλέπετε. Δεν έχει κανένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Είναι μόνο γκασμάδες και μου δίνει 3 φράγκα σχεδόν τη Watford. Τι να κάνω, να την κοιτάω. Η Southampton, η οποία έχει ένα ποδοσφαιριστή, τον Dandich. Τον είχε. Τον είχε, λέει. Τον πούλησε στον Άγιαξ. Ναι. Άλλαξε ο Άγιαξ επίπεδο. Είναι φανταστικός παίκτης αυτός. Έκανε ένα γκολ προχτές με την Μπενφίκα. Σπάνια σε δεφό μπορεί να το κάνω αυτό. Με τα αριστερά το πόδι πρόλαβε τρίπλα στο 95 τον Οδυσσέα το Βλαχοδήμο. Έτσι. Και έκανε ένα πλασέ, φίλε. Ένα πλασέ. Άστο. Συντότερα να θα συμφωνήσω μαζί σου. Απλά εγώ θα το πάω στο γκολ γκολ και over. Ναι, να βγει το ποσοστό. Ναι. Θα το πάω ενώ στο σημείο στο goal goal και over. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει η Tottenham. Απλά με την Crystal Palace είναι με την Arsenal και βγάζει πολλή ενέργεια. Την ψιλοφοβάμαι. Είναι η αλήθεια. Εμένα μου αρέσει η έδρα της Crystal Palace. Σαν ναι. Έδρα, έτσι το γήπεδο. Ωραία. Αλλά και αυτή, να σου πω κάτι, έχει επενδύσει τώρα τις προσδοκίες αυτό το Hawkson. Ο οποίος πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος τώρα? 78. Πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος προπονητής της κατηγορίας. Έτσι, φευγαλέα που τους περνά όλους από τη μνήμη μου. Δεν είναι αυτή, είναι παλαιακών αρχών. Δεν μπορούν να δείξουν. Στην Ισπανία πραγματικά είναι αποκαρδιωτικά τα δεν σημεία. Έχει, δεν έχει. Με αυτά, μου δεν το Ατλέτικο Μπιλμπάου, γιατί είναι η Μπιλμπάου για γέλια. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ατλέτικο Μπιλμπάου είναι το μάτς. Ναι, μόνο εκεί ο Άσος. Ούτε στο 1.50 φτάνει. Ναι, είναι όμως πολύ πιθανός. Εντάξει. Κάτι χειρόνα, Λεγκανές, την έχουμε πιάσει και τη Λεγκανές στο στόμα μας, άστο καλύτερα. Μακριά. Η Ιταλία έχει τον ντέρμπι και η Γερμανία έχει καλά μάτς. Οι Γερμανοί οι οποίοι. Έτσι, ένα πρωτάθλημα το οποίο. Τώρα πλέον... το ανώβελο Βόλφσμπουργκ μου το δίνει 3 φράγκα τον Άσο, γιατί να σε κοιτάω τώρα. Πες μου, σήμερα είναι αυτό. Ναι, 9.30. Ωραία, το ανώβελο είναι μέτριο. Τι μέτριο, φίλε, τελευταίο, είναι τρίτο το τέλο. Ναι, η μέτριο. Τι ωραίο διπλωμάτη. Τώρα θα σε λέω. Τι ο μέτριο, δηλαδή το κακό ποιο είναι. Να πέσει τη πίτα. Να πέφτει, τι. Ναι. Τώρα μα σταματούσε. Τώρα να πέφτει, τι μέτριο. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή Βόλφσμπουργκ. Μέτριο είναι ο Ηρακλή. Ποια είναι η καλύτερη ευκαιρία για να σε ανοίξει το ανώβελο από να κερδίσει αυτό το παρτάρι που λέγεται Βόλφσμπουργκ? Η Βόλφσμπουργκ, να ξέρεις, είναι η κατάρα των τελευταίων 5 ετών στοιχηματικά. Αυτό. Γι' αυτό την κυνηγάω. Αυτή από τότε που πήρε εκείνο το παλιό πρωτάθλημα, έτσι με Τζέκο μέσα στη σύνδεσή τη. Και άντρε Βιερίνια. Σιγά με Βιερίνια πρωτάθλημα. Πέντε χρόνια. Δεν πήρε πρωτάθλημα Βιερίνια. Δεν όχι. Πήρε. Όχι. Κύπελο πήρε. Δεν πήρε πρωτάθλημα Βιερίνια, τελεία. Mm. Ναι. Συνέχισε. Hoffenheim Augsburg. Πιθανός άσος. Η Hoffenheim, η οποία θα γυρίσουμε λίγο πίσω το μυαλό μας, δύο μέρες πριν, αυτό που έκανε, τη δύναμη που βρήκαν αυτά τα παιδιά, να χάνουν 2-0, να παίζουν με 10 παίκτες και να το γυρίσουν το μάτς και να διεκδικούν τώρα επί ίσης όρης τη μετάβασή τους, την πρόκρισή τους στους 16. 16 δεν πήγε στο Champions League. Είναι άξιον θαυμασμού. Μπράβο τους. Και εκεί έπαιζε αυτή η παικτούρα ο Κράμαριτς που είπαμε και άλλη φορά. Ήταν μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ. Για μερικούς λαθεμένους χειρισμούς δεν ήρθε τελικά αυτή η παικτούρα στην ομάδα. Ντόρτμουντ Μπάγερ, τα είπαμε, συμφωνώ για το ποσοστό. Και βλέπω πιθανό διπλό στο Φορτούνα Ντίσσελντορφ Χέρτα. Ναι, αυτό είναι πιθανότατο. Η Φορτούνα Ντίσσελντορφ δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν. Δεν κάνει ευκαιρίες. Η ομάδα δεν είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τις άλλες. Και πιστεύω ότι σε λίγο θα εγκαταλείψουν κιόλας. Και επειδή έδωσε.
σημείο για φτωχά. Ναι, έδωσα μια τριάδα με 105 ποσοστό. Ωραία. Τι να κάνω εδώ άλλο. Εδώ το Λειψία Λεβερκούζεν. Παλαιότερα ένας πρόεδρος, να ξέρεις, πλήρωνε. Έλεγε, αδελφέ, δεν είμαστε καλά, τι γίνεται. Ξέρεις, ο κόσμος, το δρόμο, παιδί μου. Και έλεγε, ωραία, παίξε τα Γιάννα και τον Παναθηναϊκό. Παράδειγμα, λόγω χάρη, δανεικά τα ονόματα, έτσι. Είναι συμπτωματικά οτιδήποτε ακούτε. Και βάλε 100 ευρώ να πάρει ένα χιλιάρικο. Όχι, δηλαδή, έδωσε ένα χιλιάρικο. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Εδώ εγώ θα βάλω λοιπόν έτσι τώρα επί τόπου το over 6,5. Ας το πιστεύω τώρα, πρέπει να στους να λέμε λογικά πάμε το over 6,5 και over 19. Σε όμως παίζουν πόλο. Το Λειψία Λεβερκούζεν. Αν δεν έχει σε κάθε δεκάρι τον κόλ, δεν έρχομαι τη Δευτέρα στην εκπομπή. Όταν χάνει ο Πάκου, να ξέρετε, θα ακούτε αρκετέ σα συναρτησίε. Γιατί πρέπει να κουνιάσουμε τα κομμάτια. Εγώ το έβαλα, ρε φίλε. Καλά, εσύ το έβαλε. Εγώ το έβαλα. Μπροστά σου το έβαλα. Η μητέρα μου συγχωρημένη με έλεγε οι τρελοί και έρατα δεν έχουν. Είναι οι φυσιολογικοί άνθρωποι που του αντιμετωπίζουμε στη ζωή μα. Το Λειψία Λεβερκούζεν μπορεί να είναι να και πω... over 8,5 μπορεί να είναι. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Και είναι να ξέρετε εδώ και σε πόλο αναφέρεται ο Σταύρο. Παίζουν πόλο σε ένα κλειστό γυμναστήριο εκεί κάπου στη Λειψία. Θα μαζευτούν και θα παίξουν. Σε αυτά τα 7 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, άκουσα να σου πω μια ωραία ιστορία. Ανθρώπου του ποδοσφαίρου όταν πήγε να επηρεάσει έναν διαιτητή. Ό,τι θα πω από εδώ και πέρα είναι αληθινό, αλλά για ευνόητους λόγους άκουσα ότι μου τα είπε κάποιος. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ένας φίλος μου με είπε, νομίζοντας. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Είναι δανεικά τα ονόματα. Ναι. Ο Κώστας θέλει να ανεβεί από την Β' Εθνική στην Α. Ναι. Θέλει όμως και τη βοήθεια του μικρού Γιαννάκη, που είναι πρόεδρος σε ομάδα. Ναι. Ο Γιαννάκης έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, σταματήστε και ρωτήστε. Ναι. Ο Γιαννάκης έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, μεσαία. Ναι. Ο Κώστας είναι τρίτος. Χρειάζεται τη βοήθεια λοιπόν του Γιαννάκη, ο οποίος παίζει με τον τέταρτο και τον πέμπτο. Να τους σταματήσει, να τους πάει πίσω και να βγει οπότε ο Γιαννάκης που είναι τρίτος. Ναι. Γίνεται η κλήρωση των διαιτητών. Και βγαίνει διαιτητής ο Βαγγελάκης. Ναι. Ο Βαγγελάκης είναι από την Πάτρα. Ναι. Το λέει, έλα, λέει, θα πάμε μία βόλτα. Έτσι, ο ένας παίρνει τον άλλο, θα πάμε μια βόλτα στην Πάτρα να γνωρίσουμε. Τρίτη γίνονται οι διαιτητές, ναι. Τρίτη βράδυ στην Πάτρα οι άνθρωποι. Ναι, μπαμ μπαμ, έτσι, δεν χάνουμε χρόνο. Δηλαδή, τρίτη μεσημέρι ανακοινώνουν οι διαιτητές, τρίτη απόγευμα, 7-8 η ώρα εκεί, σπίτι του διαιτητή. Ναι. Οι δύο πρόεδροι, αυτόν που θέλει να ανέβει, νομίζω τα λέω σαφέστατα, ναι. Έτσι μαζί με τον άλλο που πρέπει να προσπαθεί να κόψει βαθμούς από τους άλλους με τη βοήθεια του διαιτητή που μόλις έχει κληρωθεί. Ναι. Χτυπάνε την πόρτα, τους βλέπει μπροστά του ο διαιτητής. Σε λέει τι έγινε. Λέει παίζεις. Αυτή τώρα να μάθει. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να μην ήξερε ότι παίζει. Ναι. Η γυναίκα του, διαιτητή είναι μέσα με ένα ταπεράκι. Ναι. Φτιάχνει, έγινε φαγητό. Ναι, μαζινό, φίλε, να καθίστε. Ναι. Καθίστε, τι θέλει. Να σα φιλέψω κάτι. Ναι. Στο καθίστε, κάνει έναν μονόλογο ο νούμερο 1. Αυτός που θέλει να πάρει το αποτέλεσμα. Ναι. Λέει, κοίταξε εδώ ο άνθρωπος είναι πολύ καλός, το βλέπεις τι ωραίος που φαίνεται. Ναι. Κάθονται εδώ στο σαλόνι. Είναι άβγοντα, θα σε βοηθήσει, ρε φίλε. Όλο δεν μιλάει καθόλου διαιτητή. Θα σε βοηθήσει το παιδί, είναι εξέχουσα προσωπικότητα, είναι σοβαρό, είναι όπω πρέπει. Και η ζωή έτσι είναι. Δούνε και λαβίν, θα μα βοηθήσει σήμερα αυτό, αύριο μεθαύριο θα τον βοηθήσουμε εμεί. Εντάξει, εντάξει, τα βρήκαμε, θα σε βοηθήσει. Μόνο του, μονόλογο κάνει. Δεν έχει μιλήσει. Δεν λέει κουβέντα. Ναι. Κουβέντα. Ναι. Σηκώντα λοιπόν να φύγουν, λέει, λοιπόν, δώστε και τα χέρια, όλα καλά. Και βγάζει ένα πακετάκι με το χόν. Πακετάκι, κύριε, ναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Όχι πακετάκι από αυτά που οι πακετάδες μεταφέρουν τα σάντουιτς στα παιδιά. Ναι. Ωραία, κάτι άλλο. Και το αφήνει εκεί. Και, λέει, και αυτά εδώ πέρα είναι για να αλλάξει το σαλονάκι. Δεν το βλέπω καλά. Ακούς. Τι ωραία που ήταν. Ναι. Έλληνες παράγοντες και ίδιοι. Βέβαια. Αλλάχτηκε το σεντονάκι. Το σαλονάκι. Ναι, το σαλονάκι. Το σαλονάκι, το σαλονάκι αλλάχτηκε την Κυριακή. Ναι. Γιατί στο μάτς που έδωσαν. Ναι. Ήταν σκληρή ομάδα, δεν ήταν, δεν χάνει σουλεύκαν. Οι άλλοι πρέπει να ήταν πολύ καλύτεροι για να τους κερδίσουν. 0-0-0-0 το μάτς και στο 70 γίνεται ένα φάουλ. Και βρίζει έδρα, ας πούμε. Και πέφτει ένας άνθρωπος μέσα στην περιοχή. Φυσάει ο αέρας, λέει, να τα βαρδάρεις. Έτσι. Αμέσως αυτός ο άγιος άνθρωπος με το καινούργιο σαλονάκι. Ο σαλονάτος. Έτσι, χαράπ, στη βούλα. Στη βούλα. 1-0 το βιολάκι και όλοι καλά. Και μετά φάουλ, φάουλ, φρου. Άστο, μετά στα επόμενα 20 λεπτά με απαγωγή σε άτομο μπορεί να παίξανε καθαρό χρόνο. 2,5 λεπτά. Ναι. Χοντρά, χοντρά. Τρία δεν παίξανε ποτέ. Ναι. Να οι δεύτεροι συμπάλες μέσα, αυτά τα ευγιαστικά. Να τα παιδάκια που φεύγουν από γύρω-γύρω και εξαφανίζονται. Αυτό. Ναι, και τα φωνάξανε οι ομάδες τους. Τα γνωστά ούζα, εμείς τα λέγαμε παλιότερα. Γιατί τα λέγαμε ούζα. Εξευγενίστηκαν, έγιναν Paul Boy. Γιατί τα λέγαμε ούζα. Γιατί τα λέγαμε ούζα. Ούζο 12. Γιατί είχε το ούζο 12. Εννοείται, φίλε, ούζο 12. Διαφημισάρα το ούζο 12, τη θυμάσαι αυτή. Έμπαινε ένα μάγκα, φάγαμε ένα καθόλου. Μπαμ, 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 που ευολούσε και έλεγε αυτό.
Ναι. Άστα, δάκρυα. Ούζο 12. Πίνουν ούζο 12 τώρα, το βλέπεις. Το βλέπω, υπάρχει, ναι, ναι, υπάρχει. Ναι, ναι, βγαίνουν, κάτι είναι το πιο παλιό ούζο, εντάξει. Είναι πασίγνωστο, και είναι, εγώ το ξέρω. Αυτό το ούζο. Ναι, αλλά έχει βγει ανταγωνισμούς. Εντάξει, ναι. Εντάξει, έχει πλωμάρια, έχει βαρβαγιάννηδες, έχει μπαμπαστάθηδες. Έχει... Ξέρεις ότι είναι το μόνο ποτό που δεν μπορώ να πιω ποτέ. Εγώ γενικώς δεν μπορώ να πιω κανένα ποτό ποτέ. Δεν μου αρέσει κανένα ποτό, απίστευτο. Λίγο βότκα δουλεύω πλέον. Εντάξει, να ευχαριστήσουμε το σημερινό χορηγό για την νυχτερινή μας έξοδο. Μεγαλοστέλεχος. Ναι. Μπράβο λοιπόν. Ναι, ευχαριστούμε. Να πούμε κεντρικά περαστικά στη φίλη μας την Τώρα, η οποία ταλανίζεται από ένα πρόβλημα. Αλλά είναι θέμα χρόνου να τον νικήσουμε. Ναι. Ναι. Έτσι, σε όλο το θηλυκό κόσμο που ακούει. Έτσι, στα μεγάλα καφέ της πόλης που ανοίγουν τα ραδιόφωνα και είναι καφεωμένα και εκτός πόλης. Τι γίνεται σήμερα, κανένας από την Κίνα μας ακούει, από τα, αυτά μας αρέσουν. Κίνα, όχι. Δεν έχουμε Κίνα. Κίνα εκεί δεν ξέρω. Οι Κινέζοι μάλλον δεν μας προτιμάνε. Οι Κινέζοι δεν μας προτιμάνε. Ένα μήνυμα χθες από τον φίλο μας τον Θανάση. Λέει τη Σοφία και τα μάτια σας. Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος. Το έχουμε αυτό. Εγώ τα χαιρετίσματά μου να το στείλω έτσι προσωπικά. Στα βάκια διάλειμμα θα κάνουμε. Δεν κάναμε από ό,τι είδες φίλε, θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε μια γρηγοράδα. Ωραία, πάμε μια γρηγοράδα. Μπαίνοντας λοιπόν στο μικρό δεύτερο μέρος, θέλω λίγο να σας προτείνω να δείτε όλοι αύριο στο κανάλι μας του Προέδρου, το Open, έτσι, το Boca Juniors River Plate. Η είναι Προεδράρα ο πρώτος... η οποία φροντίζει, ναι, φροντίζει, εντάξει, να έχει, πώς το λένε, το κατάλληλο προϊόν. Ποιος άλλος θα το έκανε αυτό. Το μάτς αυτό είναι τεράστιο. Όλη η Λατινική Αμερική εισπνέει και εκπνέει γι' αυτό. Δύο ομάδες λοιπόν από την Αργεντινή, οι δύο κορυφαίες, ομάδες τις οποίες τις γνωρίζουν και τα μικρά παιδιά και εδώ στην Ελλάδα. Το Μπομπονέρα λοιπόν θα υποδεχτεί την Μπόκα, την ομάδα του, την ομάδα της πόλης, με τη River Plate. Σε αυτό το απίστευτο ντέρμπι, με ποσοστά σταθμό, 2,41 τον Άσο, 2,91 το Χ, 3,35 το διπλό. Ένα μάτς ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Εδώ είναι η μόνη φορά που θα συμφωνήσω μαζί σου, εκεί που πλακώνεσαι στις κόκκινες κάρτες. Αυτό θα είναι over 2 κόκκινες κάρτες. Αυτό ναι, ναι. Εδώ θα παίξουμε. Εδώ ποτέ δεν είναι όμως... νεκρό. Ναι, πρόσεξε με. Εδώ είναι διπλό, δεν είναι τα παιχνίδια. Διπλά παιχνίδια, ναι. Το κατάλληλο στοίχημα είναι στον επαναληπτικό over 1,5. Καλά, και θα γίνει στον επαναληπτικό. Αυτό σου λέω. Και πρόσεξε με, το ποσοστό ανεβαίνει, είναι κόκκινη και για τις δύο ομάδες. Όχι το over 1,5 κόκκινες. Ναι. Γιατί άμα βγάλει τον ένα, θα βγάλει και στον άλλο. Βέβαια, θα βγάλει και στον άλλο. Απλά ναι, εκεί το μαρκάρισμα έχει διαφορετική δύναμη. Εκεί οι διαιτητές, τι ψυχικό στένος πρέπει να έχουν στην Αργεντινή. Φίλε... Τι ιδιαίτερα άτομα πρέπει. Όχι, είναι... Πώς θα το παίξεις το μάτς. Το παίζεις αυτό το μάτς και το αφήνεις κιόλας. Δεν δίνεις εύκολα κάρτα. Γιατί και οι κλωτσιές τώρα εκεί πέρα δεν είναι απλές κλωτσιές, φίλε. Τι λες, αυτοί οι καθηγητές. Ναι, δηλαδή... Θυμάσαι κάποτε που είχε πει ο Ενίδης, είμαι καθηγητής της αλητείας εγώ. Ναι. Ο Γιάννης Ενίδης, αυτοί είναι καθηγητές στα χτυπήματα. Δεν υπάρχει, φίλε. Δηλαδή, άμα ο άλλος πάει για ένα απλό χτύπημα, ντρέπεται. Όχι, φίλε, δεν το μιλάνε πρώτα με συμπαίκτες. Ναι, αυτό. Το δείχνουν στο βίντεο και λένε, κοίτα τι έκανες, τα γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος, φλόρε. Δηλαδή ούτε τρία φλόρε λεπτά μέσα να μπει το, ναι, το νοσοκομιακό. Ναι, να... Πότε πάτε κλωτσιά. Ματσάρα, αυτός... μην πάτε πουθενά αύριο το βράδυ, μην αρχίσετε να τους πρίζετε για τις γυναίκες, λέω τους άνδρες σας, γιατί δεν βγαίνουμε και γιατί δεν πάμε πουθενά, Σάββατο το βράδυ είναι και τα γνωστά, υπάρχουν και άλλες μέρες. 10 με 12 να κάτσει ο άνθρωπος, αφήστε με την ησυχία του, να δει τον τελικό. Είναι ματσάρα. Και να στηρίξει και το κανάλι. Και να βάλετε αυτό το κανάλι μονίμως και να τα βγάλετε τα άλλα. Έτσι κι αλλιώς ένα-ένα κλείνουν. Βλέπε Μέγα. Βγήκε ανακοίνωση. Ε. Ο Ματθαίος, πώς είναι, Ματθαίος, πώς είναι το Φουρθιώτη, Μένιος. Ο Μένιος Φουρθιώτης, ναι. Ο μάνατζερ της Τζούλιας. Ο πρώην. Φαγώθηκε ο άντε. Τον διώξαμε. Ναι, ναι, τον διώξαμε. Νομίζω έπρεπε. Ανακοινώθηκε. Νομίζω έπρεπε. Εκείνο το ηλουλογικό, πώς το λέγανε εκείνο, Σοφία. Πολλά διαφημίζει, δεν διαφημίζει κάτι συγκεκριμένο. Έφυγε ο Φουρθιώτης από την ελληνική τηλεόραση. Δεν το φάγαμε. Νομίζω έπρεπε. Δυσκολεύτηκε. Αν το μάθημα, εγώ δεν πάω να αντέξω σήμερα. Δηλαδή είναι πολλά. Έχασε ο Πάοκ, έφυγε ο Φουρθιώτης. Έτσι, στοίχημα δεν μπορούμε να βρούμε ούτε σε τελειωμένα μάτς. Έπαιξε στοίχημα αγανάκτησης. Πάνω απ' όλα 50 χιλιάρικα. Δευτέρα ήταν. Είναι στοίχημα αγανάκτησης. Να αλλάξει λίγο το. Γιατί κυνηγάω αυτά τα μίζερα χιλιάρικα. Μάλλον πρέπει να αλλάξω στάτους. Όταν σε λέμε να αλλάξει στόχους, δεν θα κοιτάς, τα όνειρά σου και οι βλέψεις σου δεν θα έχουν οροφή. Θα βλέπεις μακριά. Αυτό έκανα μόλις τώρα. Πάμε 50.000. Έτσι. Αν με δεις το. Κάποιος ξέρει τι είχε πει. Άκου τι είχε πει ο Τζόρνταν. Άκου το θες ο Μάικλ. Ο Μάικλ Τζόρνταν. Είπε σε κάποια στιγμή. Έχασα στη ζωή μου 300 παιχνίδια. Mm-hmm. Έκανα 9.000 άστοχα σουτ. Έχασα 26 σουτ, 26 κεντρικά που βασίστηκε η ομάδα σε μένα. Μπάζερ μπίτ, πώς το λένε αυτό. Τα χάσα. Έτσι. Γι' αυτό είμαι επιτυχημένος.
πήρα την πρωτοβουλία. Όταν ξεκινήσεις να κάνεις, όταν ξεκινήσεις να κάνεις τη διαδρομή, κάποιος άλλος σοφός έλεγε, όταν ξεκινήσεις για το στόχο, ήδη έχεις κάνει τη μισή διαδρομή. Γεγονός. Ήδη. Γεγονός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει ο στόχος. Ναι. Πώς λέμε εδώ στην Ελλάδα απλοϊκά, καταρχάς η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Mm-hmm. Τα λέμε και εμείς εδώ. Ναι. Όχι, ο στόχος, φίλε, είναι πολύ αλλά τον πιστεύεις. Ναι, τον πιστεύεις. Το πιστεύεις. Ο στόχος. Εγώ τι έλεγα 14 χρόνια, θα γίνω δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Ή παίκτης έλεγα, απλά μου κουπρόσκυλο και το είχα πει στο μυαλό μου. Αυτά είναι. Και αφήνει υπονοούμενα τελίτσες ότι δεν έγινε παίκτης επειδή ήταν κουπρόσκυλο. Δεν λέει ότι επειδή δεν την έβρισκε. Υδραυλικός. Υδραυλικός. Όπου ήθελα την έστειλα. Έφτιαξε τα μαγαζιά. Όπου ήθελα. Όπου ήθελα. Αυτά δεν θέλω. Να, δεν είναι στο φαουλάκι, βάζει τι φάρε, το γλυκό. Θα προσπαθήσω να μην σε εκθέσω και θα το κλείσω το θέμα σχετικά με τι ποδοσφαιρικέ σου δυνατότητε σε προσωπικό επίπεδο. Άστα. Ιδραυλικό. Ακόμα λένε στον Παύλο Μελά για μένα. Ακόμα λένε. Ξέρει πόσοι μου λένε. Ο Μπομπ Ντίλαν, ξέρει τι έλεγε, ποιο είναι. Το τραγουδοποιό, τον Μπομπ Ντίλαν. Ξέρω τον Μπομπ Ντίλαν. Εννοείται το ξέρω τον Μπομπ Ντίλαν. Μιλούσε για την ευτυχία. Και άκου τι είπε ο άνθρωπο. Ευτυχισμένο είναι αυτό ο άνθρωπο που σηκώνεται το πρωί από το κρεβάτι του και πριν ξαναφτάσει το βράδυ σε αυτό, δηλαδή σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα των 12-15 ωρών, κάνει ό,τι θέλει αυτό. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραία τοποθέτηση. Ναι. Εμείς τις ώρες της μέρας, πόσες ώρες είμαστε με ανθρώπους που δεν θέλουμε να τους βλέπουμε μπροστά μας. Ναι. Που μέσα μας γίνεται πόλεμος υπάλληλοι των τάξεων, όπως έλεγε ο Καρλ Μάρξ. Έτσι. Και όμως κάθε. Μάρξ και Ντίλαν, μάλλον το έχει χαζέψει. Πολύ πράγμα. Ναι, έπεσε να μαζί. Ναι. Κάνουμε λίγο. Σιγά, σιγά, ναι. Ο Πάοκ λοιπόν χθες ήταν πάρα πολύ κακός. Έτσι. Μα δεν ήταν υπάλληλοι των τάξεων. Ναι, δεν είναι πολύ πρόβλημα. Ωραία. Τόσο απλοϊκή και τόσο γλυκιά η περιγραφή του ευτυχισμένου ανθρώπου. Να κάνεις αυτά που θέλεις. Και όχι να κάνεις όλη την. Τα δύο τρίτα της μέρας, αυτά που πρέπει. Πρόβλημα είναι αυτό. Τέλος πάντων. Αν βέβαια αυτά που πρέπει είναι μικρού χρονικού διαστήματος για να κάνω μετά αυτά που θέλω, ωραία το σώζουμε αυτό. Λίγο. Αυτό. Το σώζουμε. Όπως και αυτό που είπες προηγουμένως για το ποδοσφαιριστής. Οι ποδοσφαιριστές, εμένα ξέρεις γιατί τους εκτιμώ και γιατί μου αρέσουν να είναι μέσα στη ζωή μου. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Είναι τεράστιο αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο. Ρωτάς ένα ποδοσφαιριστή 35χρονο. Τι δουλειά κάνεις και σε λέει παίζω μπάλα. Ναι. Σε λέει κανένας παίζω οικοδομή. Ναι, για αυτό. Παίζω μπάλα, δεν λέει. Άμα έχει έρθει από τα παίζω. Παίζω μπάλα. Ναι. Άκου τι ρήμα χρησιμοποιεί. Ναι, ναι. Είναι πανέμορφο. Πανέμορφο. Βέβαια, αν φύγουμε κανένα Καυκάσιο που είχε τίποτα κατσικοσφίχτη που κατέβηκε στην πόλη, μπορεί να σου πει παίζω οικοδομή. Να στο γυρίσει λίγο, επειδή από εκεί που ήμουνα, παίζω οικοδομή. Μια χαρά ήμουνα. Λοιπόν, φίλοι μας στον ΠΑΟΚ, είδατε πόσο γλυκά και επιδερμικά και γλυκά περάσαμε αυτή την τεράστια αποτυχία τη χθεσινή. Θέλουμε η ομάδα από την Κυριακή κιόλας, έτσι, τις επόμενες 48 ώρες, να ξαναδυναμώσει. Ναι. Θέλουν να μας πάσουν το δίδυμο. Στέλεχος ανταγωνιστικού ραδιοφώνου λέει, σε μάμισε με τρόπο, 2 με 3 δεν θέλει να είναι μαζί σου. Ω, πείτε, ποιος το λέει αυτό, τίποτα, εγώ με πότε έχω το θάρρος της γνώμης. Όχι. Θέλω αποκλειστικά μας, μας βάζει. Οι έρηδες, αυτά τα ζυζάνια, τα φυλάκια. Αυτό, ο Μουλοχτός. Αυτός παντρεύτηκε 20 χρονών. Φαίνεται από αυτό το μήνυμα και μόνο. Παντρεύτηκε 20 χρονών ο τύπος αυτός. Ο Ερίκος, γνωστός ως Ερίκος. Πήρε ένα σκυλί. Όχι, ας το ξεφωνήσουμε στον αέρα. Πήρε ένα σκυλί και τον είπε, όχι Παύλου, όχι, όχι, ένα ισπανικό. Και είναι το σκυλί, κλασική αγγλική μούρη. Λόπεζ Ζουφάρ. Αγγλική. Του λέω, Ερίκος είναι αυτό, δεν είναι. Πώς τον είπε, πώς τον είπε. Πού να θυμάμαι εγώ τώρα, ένα ισπανικό όνομα, έχεις απέτσι από έναν Ισπανό. Σαν να πω εγώ τώρα τη Σοφία, Σοφία, ποια είναι η πρωτεύουσα του Πακιστάν, κορίτσι μου. Ε. Του Πακιστάν. Αυτοί που μας στέλνουν όλους τους επενδυτές. Αυτός εδώ, ούτε. Τέλος πάντων, ας δεν ψάξουμε το όνομα του σκύλου, του φίλου σου. Ναι. Οριστικά και αμετάκλητα, να ξέρετε σήμερα παρέδωσε τα κλειδιά του ταξίου Κίμων. Μην το ψάχνετε λοιπόν άλλο. Ήταν οριστικό. Ήταν οριστικό και αμετάκλητο. Έδωσε μία μάχη με τον εαυτό του για 18 ώρες. Υπάρχουν και οι υπουργές του αγαπημένου σου προπονητή. Ναι. Ωραία. Στην εθνική ομάδα. Τι έκανε, κάλεσε τον Καρνέζη. Όχι. Μπορεί να καλέσει τον Κελεσίδη. Εύκολα. Τον Παναγιώτη Κελεσίδη, τον παλιό, τον Ολυμπιακού. Μπάρκας... Κάνω μία δήλωση. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δις, και το λέω πλήρης, έχοντας πλήρη συνείδηση των λεγόμενων μου, να μην κάνει μία πρόσκληση στην εθνική ενός παίκτη που κανένας δεν το σκέφτεται και κανένας δεν το φαντάζεται. Περίμενε, αυτό που προσπαθώ να δω, περίμενε. Πασχαλάκης, Μπάρκας, Βλαχοδήμος. Νορμάλ. Μανολάς Παπασταθόπουλος,
Μανολάς, ο οποίος μας ξεφτέλησε. Σιώβας. Σιώβα κάλεσε. Ναι, νορμάλ, Ισπανία παίζει. Αυτή την πρημέρα παίζει. Λα Λίγκα παίζει. Λαμπρόπουλο κάλεσε. Δηλαδή σε παρακαλώ. Τώρα πάμε παρακάτω. Μπακάκης, Τωροσίδης. Ο Μπακάκης για μένα είναι μέτριος ποδοσφαιριστής. Μέτριος κανονικά. Και όλα αυτά που ακούγονται τα τόσο καλά λόγια. Ναι, ίσως εγώ να μην ξέρω, να μην καταλαβαίνω το τι βλέπω. Κούρτη κάλεσε. Ποιος είναι ο Κούρτης? Ο Λεωνάρντο Κούρτη. Το πιστεύω του Ολυμπιακού. Ναι. Γιαννούλης. Μπουχαλάκης, που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκω σε αυτό το ποδοσφαιριστή, το ξεπερνάμε. Ωραία. Μάνταλος, Πέλκας, Μπακασέτας, Φορτούνης, Κουρμπέλης, Καρέλης. Εντάξει, αυτή είναι η παίκτη, δεν έχει άλλο. Λούρης, Μήτρογλου, Μασούρας, να το ο δικό σου. Εντάξει. Ποιο Μασούρα τη λάβει σα? Όχι, ρε. Του Πανιωνίου. Του Πανιωνίου, ένα πιστεύω, χαφ. Καλό είναι. Καλό είναι και το Πανιώνιο, είναι ηγέτης του Πανιώνιου. Αυτός καθαρίζει όλες τις μπουγάδες. Αυτός δεν είναι. Εντάξει, θα μπορούσα να σου πω και κάτι. Ευχές της εκπομπής είναι να πάει πάρα πολύ καλά έτσι με την εθνική ομάδα όλη αυτή τη χρονιά, γιατί έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2019, στα τέλη. Και μακάρι να περάσει την ομάδα στο Euro που είναι να πάμε, τα προκριματικά. Και να μην ξαναδεχθούμε αυτές τις ταπεινωτικές ήττες. Είδες όμως τι είναι και ο προπονητής, τι λεπτές ισορροπίες είναι αυτές και τι πιέσεις δέχονται ανά πάσα στιγμή. Ο άνθρωπος που πήρε με τη Λέστερ το πρωτάθλημα, ο Ρανιέρη, πέρασε από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος και κατάφερε να κάνει δύο νίκες διαδοχικές, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, με τα νησιά Φερόε. Δύο ήττες. Δύο ήττες διαδοχικές. Είναι μαγικά πάρα. Αυτή είναι, ρε φίλε, τώρα... ο προπονητής που είναι στην αγγλική ομάδα είναι manager. Δηλαδή είναι διαχείριση προσωπικού. Ούτε προπονεί την ομάδα, ούτε τόσο πολύ συμμετέχει στην καθημερινότητά της. Πάει, εμφανίζεται στο παιχνίδι, τους λέει εσείς παίζετε. Ωραία, δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Εδώ τώρα καλείται να διαλέγει, να τους βάζει να παίζουν σωστά, να κάνει. Είναι άλλο. Στην Αγγλία, φίλε, η θέση του manager είναι η απόλυτη θέση. Τεχνικού διευθυντή, λέει κάτι άλλο. Manager, είναι σύνθεση χαρακτηριστικών τεχνικού διευθυντή με προπονητή. Αλλά δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εντάξει. Είδες ο Κόντε τι λεφτά ζητάει για αποζημίωση από την Τζέλση. Πόσα? 19 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε τα ρήφα με το Λοδοπετέκι. Αυτοί όλοι πάλι οι τέτοιοι, οι προπονητές που φεύγουν και όλοι τα χαρίζουν αρχικά, δεν είναι συνδεδεμένοι με την ομάδα συναισθηματικά, αυτοί με τρελαίνουν και θα τους ψάξω από τον ΠΑΟΚ αν έφυγε κανένας και έκανε προσφυγή. Αυτοί όλοι που τα χαρίζουν φεύγοντας και δεν με ενδιαφέρει και δεν με νοιάζει και μετά τα παίρνουν μέχρι τελευταίο λεπτό του ευρώ. Εγώ τουλάχιστον στην ομάδα στον ΠΑΟΚ. Από όλες τις εποχές δεν θυμάμαι ποδοσφαιριστή που να μην έχει πληρωθεί. Πες μου, εσύ θυμάσαι κάποιον που να μην έχει πληρωθεί? Που τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Όχι. Θα τα πάω. Οι προπονητές που δήλωναν ότι αγαπούσαν πολύ την ομάδα ή πάρα πολύ την ομάδα ή παθολογικά, και αυτοί θεωρώ ότι πληρώθηκαν μέχρι τελευταίο ευρώ, κάνοντας και προσφυγή εναντίον της ομάδος. Γεγονός. Δύο φορές. Ονοώνοητο. Λοιπόν. Τι άλλο? Τίποτα, φίλε. Ετοιμαζόμαστε για το μεσημεριανό γεύμα. Ο φίλος ο Τραιανός θα πρέπει να δεχτεί κάποιο τηλέφωνο από σένα. Θα πάω, θα επισκεφτώ την ομάδα. Θα την επισκεφτώ την ομάδα. Αν θέλεις βοήθεια για την επιχειρηματολογία, για το ποιο λόγο πρέπει να ξεκουράσει κάποιος παίκτης. Είμαι εδώ για σένα. Πιστεύω ότι είναι ευφύης. Όχι, θα πάω μαζί μια βόλτα στο ξενοδοχείο να δούμε τα παιδιά, να ανταλλάξουμε και απόψεις. Είναι φίλοι. Έτσι. Ήδη αυτό το παιχνίδι έχουν γράψει 0 βαθμούς και προχωράνε. Έτσι, θα κάνουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Δεν έχουμε μάτους και Βιερίνη. Με μπακ παίζουμε εμένα και σένα. Ναι, δεν είναι ανάγκη το να ανεβάσει ψυχολογία των αντιπάλων. Δεν έχουμε μάτους. Έχουμε όμως το ξέρουν. Οι επόμενοι που θα έρθουν από τον πάγκο θα θέλουν να δείξουν. Ποιοι θα είναι τέσσερις πίσω? Τέσσερις πίσω, θα σε βάλεις ένα, θα ξεκινήσει? Όχι. Δεν ξεκινά? Όχι. Γιατί ποιοι θα είναι? Τόσκα δεν παίζει. Ένας. Να το αριστερό τον μπακ. Δεξιά θα πάει ο Κρέσπο που την έχει κάνει και άλλη φορά. Στο ο Χατσαβίδης γιατί δεν εμπλεγόνεται? Δεν είμαι στην ομάδα, δεν κατάλαβα. Αυτό θα κάνεις εσύ. Αυτό θα κάνω. Το προφανές θα κάνω. Τη θέση του. Δηλαδή, μισό λεπτό αισθάνομαι. Πληρώνω 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο σε ένα παίκτη και λείπει στόπερ και θα πάω να ψάξω άλλον στόπερ να γεννήσω κάτι άλλο. Λιμιό θα βάζει δεξιά. Μπακ. Όχι κατευθείαν να δώσουμε τέτοια να μπερδέψουμε τις καταστάσεις. Τώρα του βάλουμε τον καθένα στη θέση του. Στη θέση του. Γιατί αυτό το μάτσο του ΠΑΟΚ μπορεί να φαντάζει εύκολο στα μάτια όλων, αλλά δεν είναι κανένα μάτσο εύκολο πηγαίνοντας προς την κορυφή. Όλα τα μάτια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Αφού πλέον αυτός είναι ο στόχος και είναι ξεκάθαρος και από τον προπονητή και από τον πρόεδρο, αυτό πλέον έχει δείξει, που εγώ θεωρώ ότι ο πρόεδρος θα ήθελε και στην Ευρώπη να περπατήσουμε. Αυτό είναι το λογικό. Τουλάχιστον να κάνουμε αυτό το οποίο το περιμένουμε εδώ και 33 χρόνια. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι το πιο κομβικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ
γιατί δεν θα έχει το Μάτος με το Βιερίνια, δεν έχει το Μαουρίτσιο έτοιμο. Κάτι το οποίο θα έχει μετά. Θα παίξει ο Μαουρίτσιο, τι λέτε εσείς που τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Χθες γυρίσαμε. Λέω, αν έμαθες κάτι, πρέπει να. Ο Μαουρίτσιο θεωρητικά είναι διαθέσιμος. Θα έχει κάνει άλλες δύο προπονήσεις. Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι σε top επίπεδο, αλλά θα είναι διαθέσιμος. Αλλά έχει φρεσκαριστεί και ο Κάνιας. Πάντως είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η ομάδα χρειάζεται τώρα για το επόμενο δίμηνο, τον Ιανουάριο δηλαδή, ένα παίκτη στα χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε απολύτως σε κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτό που κολλάει στην τετράδα, που δεν κολλάει στην τετράδα είναι ο Σάχοφ. Δεν έχει χρησιμότητα. Ναι. Δεν κολλάει. Κρίμα, αλλά δεν κολλάει. Γιατί ο Βέρμπλουμ σου δίνει στοιχεία. Ο Βέρμπλουμ θα το παίξει. Ένα χαφ ακόμα με πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, με πιο ηγετικά προσόντα. Που θα κουβαλάει λίγο την μπάλα. Που θα εξφενδονίσει ακόμα παραπάνω και το Μαωρίσιο. Από τον οποίο ο Μαωρίσιο, να ξέρετε, παίρνουμε σταθερά το 7,5. Κάτω από 7,5 ο Μαωρίσιο δεν παίζει ποτέ. Είναι εκεί. Πρώτα απ' όλα, φίλε, είναι από αυτού του παίκτε που όταν δεν παίζει, καταλαβαίνει γιατί πρέπει να παίζει. Ναι. Και για τον Πέλκα που τον κράζανε, ωραία, φάτε τώρα την παπάρα. Ο Πέλκα είναι μια χαρά παίκτη. Ναι, φάτε την παπάρα. Ο Πέλκα είναι μια χαρά παίκτη. Ναι. Και δεν είναι ταλέντο. Σταματήστε αυτή την αηδία να λέτε για ταλέντο του τον Πέλκα. Ο Πέλκα είναι ένα έτοιμο ποδοσφαιριστή. Παίκτης Εθνικής Ελλάδος, παίκτης αναντικατάστατος στην ομάδα του, παίκτης από τον οποίο μπορούμε να πάρουμε 6-7 γκολ τη χρονιά, να ετοιμάσει και 10, έτσι και να προσφέρει σε όλα τα επίπεδα. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Θα ακολουθήσεις την επιλογή που έκανα. Ούτε σαν σκέψη. Έχουμε και μπάσκετ. Όχι στο στοίχημα, ρε. Στη Μάσα. Στη Μάσα φυσικά θα ακολουθήσει. Εννοείται. Έχουμε και μπάσκετ. Έχουμε και μπάσκετ. Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Mm. Ελλάδα έχουμε. NBA. Έχουμε πολλά. Έχουμε να πολλά. Να τα πατήσουν. Κάνε ένα ωραίο κλείσιμο. Στην Goldbet, ναι, μπαίνετε. Καθημερινές προσφορές. Μηδενικές γκανιώτες σε κορυφαία αθλητικά ποδοσφαιρικά γεγονότα. Και φυσικά τρέχει και προσφορά στο καζίνο για το Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα εδώ.